πριν 3 ημέρες. Έμενε μέσα στο λάγο του Λεώνα, το Δαλίου, και τα θηρία, τα ζώα πεινάγανε, μου γκρίζανε, αλλά δεν νομούσε κανένα να πλησιάσει. Γι' αυτό λέει, έβρασαν στόματα Λεώνων, λέει. Είναι δυναμώσουν από ασθενείες. Και άλλα πολλά. Γράφει ότι τη διαβάζει η Εκκλησία μας. Την τρίτη μέρα πήγαινε ο προφήτης του Σαλακού στο χωράφι. Με τη χύτρα το φαγητό στο χέρι. Του βγαίνει μπροστά ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος. Του λέει, πού πηγαίνεις, Αβακού. Πηγαίνω, λέει, στο χωράφι, γιατί έχω εργάτες και θερίζομαι, λέει. Είναι η ώρα του φαγητού. Του λέει, δεν πας στη Βαβυλώνα να του δώσεις να φάει πρώτα ο Δανιήλ που έχει 3 ημέρες να φάει. Και έπειτα πήγε στο χωράφι. Στη Βαβυλώνα, είπε, ούτε έχω φάει, ούτε ξέρω που αυτή. Και το βουτάει από τα μαλλιά. Ο Αρχάγγελος. Το σκουνανίψε τα μάτια, βρέθηκε μέσα στον λόγο του Λεώνα. Του έβαλε και έφαγε. Ο Αρχάγγελος. Του λέει, τι φαγητό έχεις, φακές. Δεν τους συνδύζουν εκεί να τρώνε όσπρα, αλλά προφανώς φακές. Κάνει ο τόμος, πολύ φαγή έχει. Αδόνια, ολόκληρο. Ναι. Και το ξαναφέρει, το δανεί με την κύτρα μαζί και το πήγε στο χωράφι. Δεν είχε κρυώσει ακόμα το φαγητό. Τόσο στραπίος. Να πώς εργάζεται ο Θεός και πώς εργάζονται οι άλλοι. Και πώς εργάζονται. Όταν είδε όμως ο βασιλιάς ότι δεν το πειράζει από την Λία, φωνάζει του Δανίλου. Αδερφέ μου, Δανίλου, έλα πιάσου για να σε βγάλω. Και τον έβγαλε από το λαό το λαό. Και τους πήρανε μετά, τους 99, από την κοινή κατηγορήση ότι προσωπούνταν, και τους πετάγανε μέσα στο λαό το λαό. Και πέσανε τα θηρία. Στον αέρα τους αρπάζανε. Ράου, και δεν έμεινε κανένας. Ανοίγει στο λάγο στον αδερφό σου, αλλά θα πέσει μόνο σου. Αυτό που πάντα μην γίνει. Πολύ σωστά. Μην ανοίγει στο λάγο του Ιαλωνού, γιατί αλίμωνα και πίσω αλίμωνα. Λοιπόν, όταν ακόμα ήταν ο βασιλιάς, μετά την ελευθέρωση που τους ελευθέρωσε, γιατί είχαν πολλά χρόνια στην εκμοδοσία στη Βαβυλώνα. Όταν ελευθερωθήκαν, αποφάσισε να κάνει καταμέτρηση του λαού και διέδωσε τους γραμματείς εκεί το προσωπικό να πάνε να μετρήσουν τους άντρες. Πόσοι άντρες υπήρχαν στα Ιερουσαλήμ μόνο. Και μετρήσαν την πρώτη μέρα 100.000 άντρες. Εκτός τα γυναικόπαιδα. Εκτός τα γυναικόπαιδα. Είχε τέτοια πυκνούρα πληθυσμό εκεί που ήταν κάτι άλλο πάνω. Και είχε μείνει ένα μέρος από το ανατολικά, από τα εξωτερικά, ανατολικά, για να πάνε την άλλη μέρα να το μετρήσουν. Την επόμενη μέρα. Εκεί υπήρχε ένα κτίριο που είχε κάποιος
Γιώργος, ο Λιουτούσιος, 152 σέρματα. Μορφώματα. 152 σέρματα. Στα Γεσημανή. Καλός τόπος ήταν. Και το γεσφύρι σιτάρι, αυτή τη χρονιά, και ειδικά είναι ένα αλόνι μεγάλο, με ποσότητα σαριού, το είχε λιγνίσει, είχε σηκώσει το άγερο, και είχε αφήσει εκεί στο αλόνι να λιαστεί, για να το αποδηγήσει να μην. Εκεί παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος, ο Μιχαήλ. Τα πόδια ήταν μπροστά στο αλόνι του Αγγέλου και η κεφαλή του Αγγέλου ήταν στον ουρανό. Κάτι το φοβερό δηλαδή. Το ακούμε και απορούμε. Το απορούμε. Και ήταν πολύ θυμωμένος. Του λέει του γραμματέα εκεί πέρα, με ποιο δικαίωμα μετράει το λαό του Θεού ο βασιλιάς, δικό σου είναι. Είναι δικό σου ο λαός, λέει, που μετράει. Τα χάσε τους. Πήγαινε πέρα στο βασιλιά να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί ο Θεός έχει θυμώσει κατά του βασιλιά, του βεβαίου δηλαδή. Και δεν ξέρω τι θα με διατάξει να κάνω. Ότι με διατάξει να κάνω. Και τρέχει αυτός ο γραμματέας. Και τον φωνάζει, έλα του λέει, γιατί εκεί στο κτήμα του Τάδε, του Πλουσίου, στο Αλόνι, είναι ο Αρχάγγελος ο Μιχαήλ. Και είναι θυμόμενος πολύ. Και τρέχει, ετοιμάζεται και ο Δαβίδ, πηγαίνει και γουράτσε μπροστά στον Άγιο, στον Αρχάγγελο, που τον προσκύνησε. Του λέει, δεν μου λες, με ποιο δικαίωμα με πέρασε εσύ το λαό του Θεού. Δικός είναι ο λαός του, δεν είναι του Θεού. Και εδώ το τσιγάρα, έτσι κάνουμε, εδώ γίνονται κατά μέθοδο του λαού. Πολλές φορές έχω γίνει. Με ποιον αρχήμα σας έφυγε. Ναι, έχει γίνει. Ναι, πολύ σωστά γίνει. Ναι. Γρήγορα του λέει να πάει να αγοράσει το αλόνι με τα λεπτά του κράτους. Πού να έχει ο Θεός τόσα λεπτά να πληρώσει 152 στερώματα. Και εκεί υποδόμησε ο γιος του μετά ο Σολομώντας, το ναό του Σολομώντας. Α, έτσι. Εκεί έκανε που ήταν το δόνι. Ναι, ναι. Εκεί έγινε η χρυσή. Ναι. Τώρα διάλεξε τρία πράγματα της Σολομώντας. Θέλεις να γίνει πείνα σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο. Τρία χρόνια. Όχι, λέει, και δεν θα μείνει κανένας. Να γίνει πείνα τρία χρόνια. Ποιος θα ζήσει. Όχι. Ή θέλεις, λέει, τρεις μήνες να σε κυνηγάνε οι εχθροί σου, μέχρι θανάτου. Ούτε αυτό λέει ο γράφης. Δεν το θέλω αυτό. Ή θέλεις να γίνει θάνατος τρεις ημέρες. Για την αμαρτία, γιατί μέσα στο λαό. Ναι. Τρεις ημέρες θάνατος. Αφού το έχω διαβάσει αυτό. Ναι. Και προτίμησε τις τρεις ημέρες να γίνει θάνατος. Επέθαναν 100.000 κόσμος μέσα σε τρεις ημέρες, εκεί στα Ιερουσαλήμ μέσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, συγχωρήσε μου, γιατί έχουμε κι άλλο τώρα να πάει το λόγο του. Εγώ κλείνω εκεί. Καμία απορία υπάρχει. Αδελφοί, από θα πούτε ο παππούς. Ορίστε, πέστε για να απαντήσει. Ναι, θα πω εγώ μια δύο λεπτά. Πρώτα, ναι, με το παππούς. Πρώτα, όποιος θέλει.
Παππού άκου τι θες πούμε. Ο Δαβίδ διέλεξε τις τρεις ημέρες θάνατο. Ορίστε. Ο Δαβίδ λέω διέλεξε τρεις ημέρες θάνατο. Ναι. Το άφησε ο Θεός στην επιλογή. Ναι, για να μην τιμωρηθεί ο λαός. Όμως, πιο κάτω υπήρχε και μία επιλογή, δεύτερη. Ναι. Υπήρχε η δεύτερη επιλογή, ήταν να τον κυνηγάνει εχθροί του για τρεις μήνες, μέχρι θάνατο, έτσι. Ναι. Και εδώ απορώ, γιατί, εφόσον υπεύθυνος ήταν ο Δαβίδ για την καταμέτρηση. Όχι για άλλον, για τον Δαβίδ. Ναι, εφόσον ήταν υπεύθυνος αυτός για την καταμέτρηση. Ναι, μα είναι αυτό ήταν. Τότε γιατί δεν διάλεξε τη δεύτερη επιλογή και προτίμησε να πάρουν 100.000 άτομα. Όχι. Θέλω να πω κάτι του Βασίλη. Δεν το πιάσω καλά. Θέλεις να γίνει τρία χρόνια πείρα. Όχι. Ή θέλεις τρεις μήνες να κυνηγάνει εχθρούς του μέχρι θανάτου. Ούτε. Το δεύτερο. Ή θέλεις να γίνει θάνατος τρεις ημέρες. Για προτείνεις το θάνατο, είναι τρεις μέρες θάνατος. Α, υπήρχε αδειλία από μέρος του. Δεν ξέρω τι, έτσι το γράφει, έτσι το εγώ τι άλλο να πω. Τι μπορεί να λέξω και το Θεό, και τον Άγιο. Ναι, λίγο. Ναι.